με περιπολίες από τους φύλακες και με έκκληση προς κάθε ευαίσθητο πολίτη να αποφεύγει να γίνει ο ίδιος πρόξενος πυρκαγιάς, αλλά να ενημερώνει παράλληλα τις αρμόδιες αρχές. Όταν διαπιστώσει κάτι ύποπτο, ο φορέας διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας καλείται να αντιμετωπίσει για πολλωστή φορά τις πυρκαγιές στους καλαμιώνες της Αμφιθέας. Όπως παραδοσιακά σχεδόν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές εστίες πυρκαγιών στους καλαμιώνες, οι οποίες κατασβέστηκαν από την πυροσβεστική. Εκείνο που απασχολεί ωστόσο το φορέα είναι το γεγονός πως οι πυρκαγιές, ειδικά την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπως τόνισε η συντονίστρια Κατερίνα Χιωτέλη, μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες. Ο καλαμιώνας είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία βλάστησης. Ξέρουμε ότι φιλοξενεί πάρα πολλά είδη. Είδη που εκεί κάνουν τις φωλιές τους, αναζητάνε την τροφή τους, κρύβονται από τους εχθρούς τους και ειδικά αυτή την εποχή έχει ξεκινήσει η φωλεοποίηση των πουλιών. Είναι η εποχή δηλαδή που πάρα πολλά είδη κάνουν εκεί τις φωλιές τους για να γεννήσουν τα μικρά τους. Άρα η περίοδος αυτή είναι εντελώς ακατάλληλη και ούτως ή άλλως σαν πρακτική η πυρκαγιά δημιουργεί πολλά προβλήματα και ειδικά αυτή την εποχή τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Βέβαια, ο καλαμώνας πρέπει να υφίσταται διαχείριση όμως που θα γίνεται βάσει κάποιας μελέτης. Ο φορέας εδώ και πολλά χρόνια επιδιώκει την εκπώνηση μιας τέτοιας μελέτης. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Προσπαθήσαμε μέσα από προγράμματα, μέσα από τα ΠΕΠ κλπ. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Ελπίζουμε στο άμεσο μέλλον να μπορέσει να ολοκληρωθεί μια τέτοια μελέτη, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται όπως πρέπει και τα μηχανήματα που υπάρχουν και άλλες πρακτικές για τη διαχείριση του καλαμιώνα. Ο καλαμιώνας, να πούμε ότι πέραν από τη βιοπικιλότητα που φιλοξενεί, λειτουργεί και σαν φίλτρο για τη λίμνη. Οπότε και τα όμβρια που φτάνουν στις περιοχές που υπάρχει καλαμιώνες ή γενικά βλάστηση απαλλάσσονται από ρήπους ή από άλλες ουσίες φερτά υλικά, οπότε το νερό που φτάνει στη λίμνη στις περιοχές που έχουμε βλάστηση είναι πιο καθαρό. Είπαμε ότι λειτουργεί για πάρα πολλές ομάδες της βιοπικιλότητας και για αυτούς τους λόγους πρέπει να γίνεται κατάλληλη διαχείριση στην κατάλληλη εποχή. Αν γινόταν, ας πούμε, τον Νοέμβριο κάτι τέτοιο, ενδεχομένως δεν θα είχε τις ίδιες επιπτώσεις. Τώρα όμως οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές. Στην περίοδο αυτή οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές. We'll be right back.